και πάμε να δούμε τους μοναδικούς ηχθείς. Αγαπάμε ψαράκια, εδώ υπάρχει κίνδυνο πια, δεν είναι. Φυσικά. Θέματα που αφορούν το σπίτι, αλλαγές που έχουν να κάνουν ίσως με το χώρο του σπιτιού, θέματα που αφορούν την οικογένεια ή ακόμα έχουμε ξαναπεί ότι είναι μία περίοδος αρκετά απαιτητική για το δικό σας ζώδιο και κυρίως σε θέματα που αφορούν και την καριέρα. Σε μία περίοδο που παίζει λίγο με την ψυχολογία σας, μπορεί να σας κάνει να έχετε μια αμφιθυμία το πρωί αυτό, το μεσημέρι εκείνο και το βράδυ κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να αφορά και αποφάσεις που παίρνετε σε σχέση με τα επαγγελματικά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα αν πρέπει να πάρετε μια κέρια απόφαση σε ό,τι αφορά συνεργάτες, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα δουλέψετε κάποια project ίσως, ο καθένας ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να οριστικοποιήσετε κάτι, συζητήστε τα, ξαναβείτε τα, πάρτε το χρόνο σας κι εσείς, βρείτε τα με τον εαυτό σας καλύτερα και από την επόμενη εβδομάδα να βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας και να προχωρήσετε στο δικό σας σχέδιο δράσης.